Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν συγκινητικό το κλείσιμο του προηγούμενου ομιλητή. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι παρά το ότι έχουμε συγκρουστεί πολύ έντονα με τον κύριο Θοδωράκη, γιατί εκπροσωπούμε και διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις, η αναγνώριση από μέρους του της ήττας που δέχτηκε το κόμμα του και το ότι αποχωρεί συνιστά πολιτικό θάρρος, το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και επιμένω, παρά τις διαφορές και τις έντονες συγκρούσεις τις οποίες είχαμε τη διάρκεια αυτών των 3-4 χρόνων στις διαδικασίες της Βουλής και εκτός από αυτήν. Εγώ θέλω να επαναφέρω λίγο τη συζήτηση στην ουσία του νομοσχέδιου του σημερινού. Και θα απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία σήμερα ακούστηκαν εδώ, προσπαθώντας να θολώσουν την εικόνα και την ιστορία και όλο το έργο το οποίο έγινε τα προηγούμενα χρόνια από αυτή εδώ την κυβέρνηση σε συνθήκες σκληρής επιτροπίας, διαχείρισης χρεοκοπίας και ενός μνημονίου. Εγώ νιώθω περήφανος, γιατί μετά από 4 χρόνια, σήμερα η τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, το τελευταίο νομοσχέδιο, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά το χώρο της υγείας και κυρώνει δύο κομμάτια μιας δωρεάς, η οποία, υπενθυμίζω, πριν από λίγες μέρες είχε γίνει ένας πανικός στα ΜΜΕ, ακυρώνεται η δωρεά του Νιάρχου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, συνάδελφοι, ότι ξεκινώντας από το γνωστό πρώτο θέμα και αναπαραγόμενο εν είδη χιονοστιβάδας από τα υπόλοιπα, ήταν ότι ακυρώνεται η δωρεά του Νιάρχου. Με αφορμή ένα υποτμήμα του υποτμήματος της δωρεάς που αφορούσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, το οποίο επειδή γίνεται κάτι παράλληλα από το πρώην κελπνό νυν ΕΟΔΗ, υπήρχε μια και υπάρχει ακόμα μια διαπραγμάτευση για το τι μορφή θα πάρει. Ένα ποσό της τάξης των 3-5 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα σύνολο δωρεάς 300. Τι πέρασε έξω όμως, ακυρώνει τη δωρεά, για να προσπαθήσουν να χτυπήσουν και σε αυτό το επίπεδο την κυβέρνησή μας. Σήμερα λοιπόν κυρώνουμε δύο σημαντικά κομμάτια, είναι οι συγκεκριμένες πια συμβάσεις που αφορούν δύο σημαντικά κομμάτια της δωρεάς του Νιάρχου. Υπενθυμίζω πάλι, γιατί ούτε αυτό είδε τα φώτα της δημοσιότητας, ότι ένα πρώτο τμήμα συγκεκριμένο που αφορά την ανανέωση εξοπλισμού στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το έχουμε κυρώσει πριν από λίγο καιρό. Σήμερα λοιπόν κυρώνουμε δύο κομμάτια που αφορούν τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, τα πτητικά μέσα του ΕΚΑΒ και το κομμάτι των τομογράφων εκπομπής ποζιτρονίων και τα κυκλοτρόνια που μπαίνουν σε κάποια νοσοκομεία. Με το πρώτο κομμάτι, την πρώτη σύμβαση νούμερο 5, συμφωνείτε ότι θα αγοραστούν δύο αεροπλάνα αεροδιακομιδών, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα C-27 και C-130, τα οποία χρησιμοποιούμε και μας διαθέτει σήμερα η πολεμική αεροπορία και την ευχαριστεί όλη η ελληνική κοινωνία γι' αυτό, προσφέροντας ταχύτερο και φτηνότερο και εξίσου ασφαλές πτητικό έργο στη μεταφορά των βαρέως πασχόντων από όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε και θα επισκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, Αμυντικής Βιομηχανίας, τα δύο από τα τρία ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, για τα οποία θυμίζω δεν είχαμε, όταν αγοράστηκαν, δεν υπογράφτηκαν συμβόλαια συντήρησης. Έτσι, έπεσαν τρία, αλλά τρία συμπλήρωσαν τις ώρες, το ένα με μια πιο σοβαρή βλάβη, και δεν υπήρχαν συμβόλαια συντήρησης. Αυτό, σε συνδυασμό με αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο θέμα του ΕΚΑΒ,
την ενίσχυση του προϋπολογισμού του, του λειτουργικού, που πρακτικά διεπλασιάστηκε μετά τη χρηματοδότησή του από το 2016 με συν 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σε διπλές δόσεις, 26 εκατομμύρια δηλαδή, που ξεχρεώσαμε χρέη προς την πολεμική αεροπορία που κατάγανε από το 1990, που ενισχύσαμε έτσι τη δυνατότητά του να μπορεί να λειτουργεί τις αεροδιακομιδές και τις πλωτές διακομιδές, σε συνδυασμό με την ήδη αγορά και αντικατάσταση του μισού του στόλου, τον οποίο παραλάβαμε πρακτικά διαλυμένο. Είχαν να αγοραστούν καινούργια ασθενοφόρα, 750 είχε, τα 350 και έχουν αντικατασταθεί ή είναι σε διαδικασία αντικατάστασης, χωρίς να συνυπολογίζω κάποια άλλα που βρήκαμε και αξιοποιήσαμε. Σε συνδυασμό με την ίδρυση της βάσης αεροδιακομιδών στη Σύρο, έτοιμα των Κυκλαδιτών για πάνω από 40 χρόνια, σε συνδυασμό με τη βάση του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική που λειτουργεί 3 συνεχόμενα καλοκαίρια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε συνεργασία με το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, σε συνδυασμό με το πρόσφατο άνοιγμα της βάσης των αεροδιακομιδών στο Άκτιο, που ήδη έκανε τα πρώτα περιστατικά, από την Κέρκυρα στα Γιάννενα, από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα, σε πολύ και μικρό χρόνο σε σχέση με αυτό που χρειαζόταν πριν με τα πλωτά και την οδική διαδρομή κτλ., που καλύπτει και δίνει ασφάλεια πλέον και στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, αλλά και στον ορεινό όγκο της Πίνδου, σε συνδυασμό με τον άλλο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, και ανοίχτηκαν οι τεχνικές προσφορές και προχωράμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 3 πλωτών μέσων που θα σταθμεύουν σε Νάξο, Λέρο και Ρόδο. Ολοκληρώνουμε ένα σχέδιο κάλυψης όλου του ελλαδικού χώρου και στο Χερσαίο και στο νησιωτικό του κομμάτι, με αξιόπιστα μέσα, με ασφαλείς όρους και χρονική ταχύτητα ανταπόκρισης πολύ μεγάλη της κάλυψης των αναγκών της διακομιδής ασθενών από τα σημεία των τραυματισμών ή της νόσησης προς τους υγειονομικούς σχηματισμούς. Όλο αυτό το έργο που έχει γίνει, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, το εισπράττει η κοινωνία, αλλά εδώ μία παρένθεση περί της δολοφονίας χαρακτήρα που ακούστηκαν διάφορα πράγματα σήμερα. Ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, δεν λέω πράγματα που δεν έχουν γίνει, λέω πράγματα που έχουν γίνει όλα αυτά, την ίδια στιγμή αυτό που βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν ότι, ναι, ξέρεις, στη Ρόδο κάποια στιγμή μεταφέραμε κάποιον με αγροτικό. Αγοράζουμε 90 ασθενοφόρα, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο άργησε να πάει μια ώρα παραπάνω το ασθενοφόρο επειδή ήταν εκεί τοπικά χαλασμένο ή δεν υπήρχε βάρδια του οδηγού. Εμείς δεν είπαμε ότι τα λύσαμε όλα. Θα τα λύσουμε όλα την επόμενη τετραετία. Και το λέω και το εννοώ. Όμως αυτό που παραλάβαμε το Γενάρη του 2015 δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έχουμε ήδη φτιάξει και προγραμματίζουμε και όλα αυτά που λέω τον Ιούνιο του 2019. Το δεύτερο, και χρησιμοποιούμε τη δωρεά του Νιάρχου, και αυτό είναι και πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να υπενθυμίσω κάποια πράγματα που είναι, το θεωρώ υποχρέωσή μου να τα υπενθυμίσω, ότι η αρχική πρόταση από το Ίδρυμα Νιάρχος ήτανε να δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναφτιαχτεί σε βάθος δεκαετίας ο Ευαγγελισμός. Αυτό ήταν η αρχική πρόταση, που είχε γίνει μια προεργασία με πριν από εμάς, πριν αναλάβουμε εμείς, που δεν προχωρούσαν όμως. Αυτή η πρόταση μας ήρθε. Και είπαμε τότε, εμείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι δεν μας χρειάζεται αυτό. Με βάση το σχέδιο ανάταξης της δημόσιας υγείας το οποίο έχουμε κάνει, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και να δράσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά σε όλες τις παρεμβάσεις που κάνουμε ήταν παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, νοσοκομείο καινούριο στην Κομωτινή που είναι το πιο παλιό της χώρας. Αυτή η παρέμβαση στο ΕΚΑΒ, αυτή η παρέμβαση με τους εξοπλισμούς, αυτή η παρέμβαση στον Ευαγγελισμό, αυτή η παρέμβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και το δέχτηκαν. Γιατί εμείς λειτουργήσαμε και στο επίπεδο των δωρεών,
συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις δωρεές σε σχέση με το σχέδιο το οποίο υλοποιούσαμε. Για να τα υπενθυμίζουμε αυτά, γιατί ούτε αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας έτσι όπως έπρεπε. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν που αφορά τους τομογράφους εκπομπής Ποζιτρονίων, μια εξέταση που σήμερα βοηθάει πάρα πολύ και στη διάγνωση αλλά και στην το σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών που πάσχουν από κακοήθεια, και εδώ η δωρεά του Νιάρχου δρά συμπληρωματικά και ενισχυτικά σε αυτό που ήδη υλοποιούμε με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με τα χρήματα της περιφέρειας Αττικής όσο αφορά το λεκανοπέδιο, που ουσιαστικά συμπληρώνουμε και δίνουμε πανελλαδική κάλυψη με το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο, το πανεπιστημιακό στα Γιάννα, το πανεπιστημιακό στη Λάρισα, που τοποθετούμε εκεί τομογράφους εκπομπής Ποζιτρονίων, που έρχονται σε συνέχεια της τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας στο Μεταξά, της τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας στο Θεαγένειο, της αγοράς τώρα καινούριου στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, το γόμπ της Κηφισιάς, το Ογκολογικό και αυτό, τα οποία... Τους Αγίους Αναργύρους, ακριβώς, ο γόμπ Αγίου Αναργύρων. Και που ουσιαστικά δίνουμε μια πανελλαδική κάλυψη στη δυνατότητα των ασθενών του δημόσιου συστήματος υγείας να μπορούν να κάνουν την εξέταση αυτή εκεί, και παράλληλα κάνουμε και μια άλλη μεγάλη παρέμβαση που έρχεται και αυτή ενισχυτικά της παρέμβασης που ήδη κάνουμε για την αγορά, με την αγορά μέσω του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής που συμφωνήσαμε με την Ρένα Αντιδούρου στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς και στο Μεταξά, της τοποθέτησης 2 κυκλοτρονίων παραγωγής ραδιοφαρμάκων. Με τη δωρεά του Νιάρχου βάζουμε κυκλοτρόνια και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα και στα Γιάννενα και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που έχει PET scan από παλιότερα χρόνια, ούτως ώστε να απεξαρτηθούμε από τη μονοπωλιακή κατάσταση στην οποία ζούμε αυτά τα χρόνια, διότι υπάρχει μόνο μία εταιρεία στην Ελλάδα η οποία παράγει ραδιοφάρμακο, η οποία μας το πουλάει και εμείς αναγκαζόμαστε να το αγοράζουμε σε πάρα πολύ υψηλή τιμή σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπήρξε προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Τώρα που βλέπει ότι μπορεί να μπουν, ότι μπαίνουν αυτά, ήδη αρχίζει και κάνει εκπτώσεις, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα προχωρούσαμε σε αυτή την προμήθεια είτε από δικά μας χρήματα είτε από τα χρήματα της δωρεάς. Αυτή λοιπόν, αυτό το πράγμα καταρχήν κυρώνουμε σήμερα. Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω το εξής. Ακούστηκε και στην διάρκεια της Επιτροπής αλλά και γενικά από τα ΜΜΕ και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους ότι ευτυχώς, λέει, που υπάρχουν και οι δωρεές και έτσι σώζεται το σύστημα υγείας. Ακόμα και σε μια προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και υποτίμησης αυτού του οποίου έχει γίνει τα προηγούμενα 4 χρόνια όταν παραλάβαμε ένα σύστημα πρακτικά έτοιμο να καταρρεύσει λειτουργικά. Λοιπόν, εγώ σήμερα λοιπόν ανακοινώνω και από αυτό το βήμα, τα είπα και στην Επιτροπή, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να τα επαναλάβω, διότι σπάει έτσι και με αυτόν τον τρόπο το τείχος σιωπής που έχουν επιβάλει όλα τα ΜΜΕ, η συντριπτική τους πλειοψηφία, ότι αυτή η κυβέρνηση, ενώ διαχειρίστηκε μνημόνιο, ενώ διαχειρίστηκε μια χρεοκοπία, ενώ κυβέρνησε με την ασφυκτική θηλιά των δανειστών πάνω από το κεφάλι της, έκανε μία σαφή πολιτική επιλογή που μεταφράστηκε και σε συγκεκριμένα πράγματα όσο αφορά την ανανέωση του εξοπλισμού του δημόσιου συστήματος υγείας σε όλη τη χώρα και την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών του υποδομών. Και τα λέω συγκεκριμένα. Από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, ένα κωδικό κρυφό, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια γινόταν μελέτες, γινόταν πληρωμή εφάπαξ. Φουκούστε, από το Υπουργείο Υγείας το αποθεματικό να πληρώνει εφάπαξ, αντί για το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε γιατί. Ή να πληρώνει κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Από αυτόν τον κωδικό έχουμε δώσει ήδη 30 εκατομμύρια ευρώ
μέχρι το 18 και φέτος πρέπει να είναι ανάμεσα 5,5 με 6 εκατομμύρια όλα χρηματοδοτήσεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της χώρας για αναβάθμιση εξοπλισμού ή αναβάθμιση ξενοδοχειακών υποδομών. Έχουμε δώσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εθνικών πόρων, όχι ΕΣΠΑ, εθνικών πόρων του Υπουργείου Υγείας, 40 εκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια και με νέα έργα φέτος άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Που τα δύο αφορούν την αντικατάσταση του PET scan στον Ευαγγελισμό, όπως λέμε που είναι όλα συμπληρωματικά. Έχουμε δώσει και έχει υλοποιηθεί ο διαγωνισμός τα 40 εκατομμύρια εξοπλισμό σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, συν 20 για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, 60 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την παρέμβαση. Έχουμε υλοποιήσει όλους τους διαγωνισμούς και πολλά έχουν αγοραστεί, πάρα πολλά, τα 35 εκατομμύρια ευρώ που είχαν μείνει υπόλοιπο από το ΕΣΠΑ του 14-20, που ήταν για νέα έργα, γιατί όλα τα άλλα ήταν μεταφερόμενα έργα από την προηγούμενη περίοδο που δεν είχαν τελειώσει. Τα 130. Δεν τα μετράω αυτά τα 130. Έχουν ενταχθεί από την προηγούμενη περίοδο. Τώρα υλοποιούνται, τώρα τελειώνουν πολλά νοσοκομεία από αυτά. Όμως τα νέα έργα είναι 35 και τα οποία τα υλοποιούνται παντού. Από εκεί, ας πούμε, ήταν ένα κομμάτι των ασθενοφόρων. Υλοποιούμε και ήδη προκυρίζονται διαγωνισμοί σε πολλά νοσοκομεία από τα αντισταθμιστικά της Siemens, το κομμάτι που αφορά το χώρο της υγείας, 23 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης, κάτι που έμεινε εντελώς κρυφό και όχι τυχαία, από το υπερπλεώνασμα του 18, προσέξτε, από το υπερπλεώνασμα του 18, δεν δώσαμε μόνο επίδομα αλληλεγγύης και όλα αυτά που είπαμε, δώσαμε και 23,5 εκατομμύρια ευρώ, 23,5 εκατομμύρια ευρώ σε 5 νοσοκομεία της χώρας, τα 4 ογκολογικά, 7 στον Άγιο Σάβα, 5 στο Μεταξά, 5 στο ΓΟΜ, 5 στο Θεαγένιο και 1,5 εκατομμύριο στο Λαϊκό για συγκεκριμένους αναγκαίους εξοπλισμούς που δεν χωρούσαν στις προηγούμενες παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε. Αυτό έγινε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μετά και από συμφωνία δική μας για να χορηγηθεί αυτό από το υπερπλεώνασμα του 18, επαναλαμβάνω. Και επίσης αξιοποιήσαμε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ του αντικαρκινικού ΕΡΑΝΟΥ του 2009, που τα πρώτα 4-5 εκατομμύρια ο Αβραμόπουλος τα είχε κάνει μελέτη, υποτίθεται, του Αρχείου Νεοπλασιών, ένα εξελάκι που μας κόστισε 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ, συν κάτι αντίστοιχα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία τα κάναμε όλα μηχανήματα για τα ογκολογικά νοσοκομεία, αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά αθροίζονται σε περίπου 220 με 230 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια να μην ξεχάσω το διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε για τους 19 αξονικούς μέσω που τον έκανε το Σημανόγλιο και το οποίο μέσα από τα έσοδα του ΕΟΠΗ υπάρχει μία, έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σε 19 νοσοκομεία της χώρας από την Ημαθία μέχρι την, πώς το λένε, μέχρι την Σιτία που θα αγοράζονται αυτοί οι αξονικοί. Ήδη υπογράφονται οι εκτελεστικές συμβάσεις για την τοποθέτησή τους και θα αποπληρωθούν από τα έσοδα τα οποία παίρνει πλέον τα νοσοκομεία από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά λοιπόν που είναι 230 περίπου εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν με πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Και εδώ να βάλω και ένα δίλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του πρόσφατα είπε ότι γιατί να αγοράζουμε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στα νοσοκομεία. Μπορούμε αυτόν τον εξοπλισμό να τον νοικιάσουμε από τους ιδιώτες. Ή επειδή το δημόσιο δεν είναι λειτουργικό, λες και εμείς το κυβερνούσαμε αυτό το δημόσιο 40 χρόνια και δεν έγινε λειτουργικό, λέει, μπορούμε και τα μηχανήματα που υπάρχουν να τους βάλουμε ως μάνατζερ μέσα, να τα δουλέψουν αυτοί, να τους δώσουμε και το προσωπικό, δηλαδή να μην έχουν ούτε εργατικό κόστος, έτσι. Δηλαδή η Θάτσερ οχριά μπροστά σε αυτή τη σύλληψη, θα έχουν εξασφαλισμένη την πελατεία από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ και θα κονομάνε επειδή είναι όμορφοι. Λοιπόν, είναι στο χέρι του ελληνικού λαού αύριο, στις 7 Ιουλίου, να διαλέξει αν όλα αυτά τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται θα δοθούν βορρά, το λέω έτσι, βορρά, μαζί με τους εργαζόμενους, σε ιδιώτες και μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικές του χώρου της υγείας, οι οποίες είναι προφανώς έτοιμες και συνεννοημένες να κάνουν ένα deal εφόρμησης
και στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να διαλέξει. Εμείς αυτά θα τα δουλέψουμε με τους εργαζόμενους του συστήματος, αυξάνουμε τη δυναμικότητά του, μπορούμε να καλύψουμε πολύ περισσότερες ανάγκες με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης αυτής, ανάγκες υγειονομικές των ασθενών. Θα το δουλέψουμε με τους εργαζόμενους του συστήματος, γιατί, και ξέρετε γιατί τους άνοιξε η όρεξη, ξέρετε γιατί τους άνοιξε η όρεξη και γιατί έγινε αυτή η πρόταση. Υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος. Διότι ο ΕΟΠΗ το 2014 στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018 έφτασε να δίνει 670 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού οφείλεται στις εξετάσεις που κάνει το σύστημα και τις πληρώνεται από τον ΕΟΠΗ. Και προφανώς αυτό το πράγμα, αυτή η τεράστια αύξηση της ρευστότητας του δημόσιου συστήματος, έχει ανοίξει την όρεξη σε πάρα πολλά τοκτικά, έτσι, τα οποία και τα προηγούμενα χρόνια κάναν αντίστοιχες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα, ότι να, πρέπει να βάλουμε χέρι και πόδι και εκεί, γιατί και εδώ έχει ψητό και πρέπει να το φάμε. Επίσης, πριν εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια, σε σχέση και αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι στην Τράπεζα Πειραιώς, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Και να κλείσουμε με αυτό. Σχεδόν. Είναι και κάτι άλλο που θέλω να πω. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, το οποίο άλλοι το έδωσαν μέσα από χαριστικές ρυθμίσεις στην Τράπεζα Πειραιώς και είναι μια ιδιωτική κλινική ιδιοκτησίας Τράπεζας Πειραιώς, και εμείς και με βάση τα αποτελέσματα της Εξαστικής Επιτροπής το ξαναπαίρνουμε πίσω. Κάναμε πρόταση σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και αυτή τη στιγμή απλά η τράπεζα παίζει καθυστέρηση. Δεν μπορεί να πει όχι. Δεν μπορεί να πει όχι. Γιατί ουσιαστικά, αν πει όχι στην πρόταση την οποία έχουμε κάνει, θα πρέπει να τους κυνηγήσουν η μετοχή της. Διότι είναι απείρως η καλύτερη πρόταση που έχει κατατεθεί από οποιοδήποτε άλλον, έδωσε προσφορά για το σύστημα. Όμως, προφανώς, και η διοίκηση της, πιεσμένη και από τη Νέα Δημοκρατία ή από άλλους, δεν προχωράει στην υλοποίηση της σύμβασης, που υπάρχει πλήρες σχέδιο για το πώς θα ενταχθεί στο ΟΝΑΣΙΟ τον ΔΙΝΑΝ σαν διακριτή κλινική, με διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που έτσι κι αλλιώς τα διαφυλάξαμε και στο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε για την κύρωση του μεταμοσχευτικού κέντρου και για τους εργαζόμενους του ΟΝΑΣΙΟ, και δεν προχωράει, παίζουν καθυστέρηση. Αυτές οι εκλογές θα κρίνουν πολλά. Θα κρίνουν πάρα πολλά και θα κρίνουν, ειδικά στον χώρο της υγείας, αν θα συνεχίσουμε μια προσπάθεια ανάταξης, ολοκλήρωσης, βελτίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο ενισχύθηκε με 19.500 άτομα προσωπικό, ενισχύθηκε και με διαδικασίες που κανείς δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε, ενισχύθηκε με χρηματοδότηση, 400 εκατομμύρια παραπάνω αύξηση του ορίου δαπανών, ενισχύθηκε από τον ΕΟΠΗ, τα είπα προηγουμένως, ενισχύθηκε με αυτούς τους εξοπλισμούς, στηρίξαμε την πρωτοβάθμια με τις 125 τόμοι που ανοίξαμε παρά το λισαλαίο πόλεμο τον οποίο δεχτήκαμε. Αν λοιπόν θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ή αν αυτή η προσπάθεια θα πισωγυρίσει εκχωρώντας κομμάτια της λειτουργίας του ισορροπημένου πια συστήματος σε ένα ιδιωτικό τομέα για να οικονομάει άσχημα, υπονομεύοντας πάλι τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί εδώ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σε 77 νοσοκομεία έχουμε διώξει εργολάβους. Σε 77. Και μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του ΣΤΕ, έχει ξεκινήσει διαδικασία και τα υπόλοιπα. Και με αυτό έχει σχέση μια τροπολογία που θα υπερασπίσω τελειώνοντας την ομιλία μου. Διότι είναι προφανής ο πόθος πάρα πολλών να συνεχίσουν αυτό το πελατειακό σύστημα και το μυζαδόρικο που μας κόστιζε ο Κούκος Αηδώνη στον Ευαγγελισμό από τα 4,5 εκατομμύρια που δίναμε το χρόνο στον εργολάβο καθαριότητας, τώρα δίνουμε 2,5. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενες εκεί και οι εργαζόμενοι παίρνουν 200 με 300 ευρώ παραπάνω στην τσέπη. Με τα 2,5 παίρνουν 250 με 300 παραπάνω στην τσέπη. Και δίναμε 4,5. Καταλαβαίνετε το γρίτι που γινόταν. Αυτά είναι που θα μπουν σε διακινδύνευση. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να καταλάβει, πέρα από τη σκόνη και τον οριμαγδό που έγινε και με το πρόσφατο, έτσι, που για μπορεί να πει κανείς κάποιος για το timing. Αυτή το, από ό,τι κατάλαβα, γιατί εδώ σηκώθηκε ένας οριμαγδός για αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ δεν μπαίνω σε κανένα συμψηφισμό.
Εγώ με ένα πράγμα θα πω μόνο. Δεν θα πω σε κανένα συμψηφισμό. Υπήρχε ένα θέμα του timing από ό,τι καταλαβαίνω. Πρότασή του ήταν για την κινητικότητα. Αν κατάλαβα καλά και από ό,τι το διάβασα, και ο Τζαβάρας είχε πει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να λύσουμε ένα ζήτημα που είναι από πολλά χρόνια. Αλλά βέβαια, την ίδια στιγμή, το πάθος και το μένος αυτών των ΜΜΕ που βρήκαν άλλη μια αφορμή για να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να σπάσουν αυτή τη ιστορία του ηθικού πλεονεκτήματος. Το ότι δύο κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για προσλήψεις καταφανώς παράνομες που ασκήθηκαν οι διώξεις. Πόσο προβλήθηκε, μιλάω για τον Κελπνό και τους διορισμούς του Άδων Γεωργιάδη. Πόσο βγήκε στην επιφάνεια. Πόσο το έδειξαν όταν έχουν ασκηθεί οι διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και στη συμμορία του Κελπνό εκεί μέσα. Αλλά βέβαια, και με αυτό θα κλείσω πριν πω την τροπολογία. Να πάμε υπάρχει, τροπολογία ναι, σε δύο υπάρχει το εξής, ότι εάν ο ελληνικός λαός θέλει να γυρίσουμε στην κατάσταση στην οποία τα ΜΜΕ, ενώ συμβαίνουν αυτά, θα λιβανίζουν την κυβέρνηση, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει το εξής πράγμα, ότι αυτά τα 4 χρόνια, εμείς από το Κελπνό και τα νοσοκομεία, στα ΜΜΕ υπαρκτά και ανύπαρκτα, κόψαμε 130 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο είναι το υπολογιζόμενο ύψος της διαφημιστικής δαπάνης που θα έπαιρναν από το χώρο της υγείας για αέρα κοπανιστό, για μπάνερ, για καταχωρήσεις, για πράγματα που έπρεπε να προβάλλουν δωρεάν και που δεν τα πρόβαλαν. Γι' αυτό στοχοποιήθηκα εγώ. Γι' αυτό στοχοποιήθηκα. Γιατί βάλαμε το χέρι μας μέσα στο βούρκο και τον καθαρίσαμε. Γιατί αυτά τα 130 εκατομμύρια εμείς τα κάναμε με τα μοσχεύσεις που ξεπληρώσαμε, εμείς τα κάναμε εξοπλισμούς, τα κάναμε άλλα πράγματα. Γιατί αυτή την υπόσχεση δώσαμε στον ελληνικό λαό όταν αναλάβαμε το 2015 και όταν συμβιβαστήκαμε τον Ιούλη. Δώσαμε μια υπόσχεση ότι θα κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, στηρίζοντας το κοινωνικό κράτος, και το στηρίξαμε. Αλλά για να στηρίξει το κοινωνικό κράτος, πρέπει να χτυπήσεις το διεφθαρμένο σύστημα και να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Με το όνομά τους, γιατί το ύφος μπορεί να είναι έντονο, αλλά το ήθος είναι κρυστάλλινο. Και λέει αυτά που πρέπει, εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, και να μην νομίζει κανένας ότι χαϊδεύοντας ή μιλώντας πιο ήπια στους διεφθαρμένους πρόκειται να τους συμπεριφερθούν ανάλογα. Να μην το νομίζει κανείς αυτό. Ο κακός θέλει χειρότερο. Δεν γίνεται, δεν πολεμιέται με άλλο τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο συμπέρασμα που έχει βγει. Γι' αυτό στοχοποιηθήκαμε. Αν θέλει λοιπόν ο ελληνικός λαός 130 εκατομμύρια ευρώ να πάνε διαφημιστική δαπάνη σε υπαρκτά και ανύπαρκτα site, είναι και αυτό ένα δίλημα σε 7 Ιουλίου. Κύριε Πολάκη, έχουμε κοιτάξτε, 27,5 λεπτά. Επειδή γίνεται, κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι έχω καταχράσει τον χρόνο. Ναι, να πάμε στην τροπολογία, το καταλαβαίνω. Έχει ένα χαρακτήρα κάποιο απολογισμού. Καταληκτική συνεδρίαση, ναι. Καταληκτική. Απλώς να πάμε διότι, γιατί περιμένουμε. Ξέρετε, εγώ είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Γιατί είχαμε μεγάλη νομοθετική παραγωγή και πρέπει κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα περάσουμε μέσα από τα ΜΜΕ, γιατί δεν τα έχουμε ταΐσει με διαφημιστική δαπάνη. Τουλάχιστον να τα πούμε από το βήμα της Βουλής. Γι' αυτό σας έχω δώσει και το κάνω. Το ξέρω και σας ευχαριστώ. Να πάμε λοιπόν, στην τροπολογία. Αυτό λοιπόν, ένιωσα την ανάγκη να απαντήσω σε κάποια πράγματα, έτσι. Και θα πω άλλη μια κουβέντα. Υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Και είναι στίχημα της επόμενης τετραετίας. Πάρα πολλά, και εγώ δεν θα. Όλες οι τροπολογίες λύνουν προβλήματα. Ούτε χαριστικές είναι, ούτε τακτοποιητικές ή μετέρων. Όλες οι τροπολογίες λύνουν προβλήματα σοβαρά κοινωνικά. Και κάποιες άλλες που δεν κατέβηκαν. Και που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Το θέμα ποιο είναι. Ότι το μεγάλο στίχημα που σήμερα κάνει αυτή τη φασαρία η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ κτλ. Είναι ότι μια σειρά από πράγματα, όπως αυτά που έρχονται σήμερα εδώ και που οι υπουργικές θα γίνουν δεκτές, οφείλονται σε μια λειτουργία ενός κρατικού μηχανισμού, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν σαφώς απέναντι. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το βγάζουμε ως συμπέρασμα καταρχήν. Ήταν σαφώς απέναντι.
Είπε κάποια πράγματα ο συνάδελφος ο Καϊσάς προηγουμένως. Δεν είναι δυνατόν για να προχωρήσει μια τροπολογία οι υπηρεσιακοί να το καθυστερούν 2 και 3 μήνες και 6 μήνες και 8 μήνες. Αυτό συνέβη. Άρα η κουβέντα δεν θα πρέπει να μεταφερθεί εκεί. Η κουβέντα αυτή που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα την κάνει και προεκλογικά. Έτσι. Δεν είναι αυτά που λένε περί Μαδούρους και άλλους του κράτους και τα λοιπά και όλα αυτά τα fake news και τα χιδέα τα οποία κάνουν. Η κουβέντα είναι η εξής. Τι σημαίνει κράτος για την αριστερά? Τι σημαίνει κράτος? Πώς λειτουργεί? Είναι δυνατόν με ένα κράτος δομημένο 40 χρόνια είτε στο πελατειακό σύστημα, είτε στη διαφθορά και στην παραοικονομία να υλοποιείς αριστερό πολιτικό σχέδιο αν δεν πάρεις δραστικές και άμεσες παρεμβάσεις? Εγώ κατανοώ ότι διαχειριζόμενος χρεοκοπία δεν μπορείς να το κάνεις. Όμως το κεντρικό κράτος είναι για να κάνει 4 δουλειές, όχι αυτό που κάνει σήμερα. Το 80%, το 80% της δουλειάς των Υπουργείων είναι να ετοιμάζουν πράγματα και να μας φέρουν να υπογράφουμε τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Το κεντρικό κράτος είναι για να παράγει το σχέδιο, να μοιράζει τα λεφτά, να λέει τους κανόνες, να δίνει όλη αυτή την αρμοδιότητα στις αποκεντρωμένες δομές του κράτους, να τα υλοποιούν και να έχει όχι το προληπτικό που έλεγε αριστερά παλιότερα, ετήσιο τελικό κατασταλτικό έλεγχο. Για να έχει το φόβο που να φυλά τα έρμα σε όλες τις αποκεντρωμένες δομές. Έτσι θα πάρει μπρος και η παραγωγική ανασυγκρότηση, έτσι θα αλλάξει και έτσι δεν θα είχαμε όλη αυτή την κουβέντα, μην πω καμιά άσχημη κουβέντα, σε σχέση με το βολεύετε, κάνετε, μπήκνετε, δείχνετε. Γιατί εμείς διαχειριστήκαμε μια κατάσταση στην οποία έπρεπε να παίξουμε με αυτό το σκοπό, γιατί δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τους όρους του τραγουδιού. Όμως μάθαμε, ξέρουμε και μπορούμε να το αλλάξουμε. Μόνο εμείς μπορούμε. Μόνο η αριστερά μπορεί. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Αλλά πρέπει να είναι πιο αποφασιστική, να το προτείνει το σχέδιο, να μην συνδιαλέγεται με κάποιους που είναι εκφύσεως ταγμένοι στην άλλη μπάντα και έτσι θα προχωρήσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο βγάζουμε και θα πω μια κουβέντα. Αν αυτοί έχουν 7 ψυχές, εμείς έχουμε 9 ζωές. Γιατί παίρνουμε δύναμη από τον ελληνικό λαό που καταλαβαίνει και θα καταλάβει και θα είναι άλλα τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσει στις 7 του Ιούλη. Και με αυτό να κλείσουμε. Τελειώνω με την τροπολογία, να η οποία είναι 2247 του 2, με 208 ειδικό, που αφορά τώρα γίνονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί, ξεκινάνε και γίνονται πολλοί διαγωνισμοί ανθρώπων που είχαν υπογράψει συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα σύντηση και φύλαξη σε πολλά νοσοκομεία. Αυτοί οι διαγωνισμοί δεν θα προλάβουν πιθανότητα να ολοκληρωθούν μέχρι τη μέρα που λύγει η θητεία των ανθρώπων αυτό και κάποιοι λύγουν και το καλοκαίρι μέσα. Αφήνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να μπορεί να παραταθεί η θητεία των ήδη υπηρετούντων μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός που έτσι κι αλλιώς πολλοί έχουν προκηρυχτεί, προκειμένου να μην αναγκαστούμε επειδή θα λήξει η θητεία τους, να ξαναφέρουμε εργολάβους μέσα. Παρατείνεται λοιπόν η θητεία αυτού που είναι. Και επίσης, σε πάρα πολλά, επειδή λύγει η θητεία και πολλών μετακινήσεων ή αποσπάσεων που έχει γίνει σε πολλά, από νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας ή ανάποδα που υπάρχουν ανάγκες και που έχουν γίνει με αποφάσεις των διοικητών και οι οποίες παρατείνεται για να μην δημιουργηθούν, γιατί λύγουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας σε υγειονομικές δομές που θα ξαναγυρίσουν στη θέση τους άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται να είναι εκεί και γι' αυτό μετακινήθηκαν ή αποσπάστηκαν, είτε για λόγους οικογενειακούς και δικούς, αλλά βασικά για λόγους ανάγκης του συστήματος, δίνεται παράταση μέχρι 31/12/19 αφού το μετακινήσουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολάκη και τώρα το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριος Νικόλαος Καραθανασόπουλος, για 12 λεπτά.